Λοιπόν, επιστρέψαμε σε mood καλοκαιρινών διακοπών, έτσι. Τι ωραία. Και ο Νίκος Οκομόλης, ο οποίος αναχωρεί για τη Σκύρο. Έξανα ο Ζωμανός Ζάρδος μαζί μας. Πότε φεύγεις? Δεν φεύγει. Εδώ θα κάτσεις. Και εδώ θα μείνω. Καθόλου όλο τον Αύγουστο. Τις καληνύχτες στα φιλιά δεν θα τα δίνω και άλλα τέτοια. Γιατί τι μαλλιές, γιατί δεν πας πένα. Θα φύγεις μετά. Να σου πω, μ' αρέσει πιο πολύ ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης για διακοπές. Θα φύγεις Σεπτέμβριο. Το σκέφτομαι πολύ. Και εδώ πώς θα κάθεται να μας ενημερώνει για τις ταινίες. Θα βρούμε τις λύσεις. Τεχνολογία βοηθάει. Θα βρούμε τις λύσεις. Βγαίνει Skype. Λοιπόν. Διακοπές. Εδώ πέρα βγαίναμε Skype, παιδιά, για 3 μήνες. Δηλαδή. Εκεί θα κολλώσουμε. Έχουμε βρει και τα φόντα τώρα από πίσω, έτσι. Εύκολα πράγματα. Τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε ταινίες. Ξέρεις, και ο κόσμος τώρα το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά θερινά σινεμά και στην επαρχία. Θα πάει να δει. Δηλαδή, συλλογεμίζουν. Θα σου πω ότι σε γενικές γραμμές, ενώ τα συνολικά εισιτήρια δεν είναι καλύτερα φυσικά από τις προηγούμενες χρονιές, βλέπουμε ότι οι επανεκδόσεις λειτουργούν αρκετά καλά. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τις ταινίες της εβδομάδας, θα μιλήσουμε για μια Ελληνίδα ηθοποιό η οποία έχει φτιάξει μια καινούρια μέθοδο που συνδέει την υποκριτική με την κβαντική φυσική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το βίντεο και ας επανέλθουμε για να προτείνουμε και τις ταινίες της εβδομάδας. Τρόμαξε την εισαγωγή τώρα, έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι θρίλερ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Άμα ήταν κινηματογραφική ταινία, σίγουρα στο τέλος θα υπήρχε ένα happy ending. Πάντου. Η Μαρία Όλων Τσαρούχα είναι η δημιουργός της Perceptual Acting and Directing θεωρίας και μεθόδου. Ηθοποιός και σκηνοθέτης που εισάγει τη φιλοσοφία της κβαντικής φυσικής, τις νέες τάσεις της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, της νευροεπιστήμης, του διαλογισμού, της ενσυναίσθησης, του νέου αξιακού συστήματος έθος ως εργαλεία προς εξέλιξη της ανθρώπινης συνειδητότητας. Η προηγούμενη ζωή μου ήμουν εγώ πάλι ίδια, σε μικρότερη ηλικία, σε άλλο frame όπως λέω εγώ, σε άλλο πλαίσιο δηλαδή συνειδητότητας. Τι σημαίνει αυτό? Μία ηθοποιός με σπουδές κοινωνιολογίας, με σπουδές στη δημιουργική γραφή, η οποία είχε πάρα πολλές αναζητήσεις και ξεκίνησε να κάνει θέατρο για έναν πολύ σημαντικό λόγο, διότι θέλω μέσα από το θέατρο να διερευνήσω την ανθρώπινη φύση. Γιατί το θέατρο είναι πνεύμα νου σώμα, οπότε είναι ένα εξαιρετικό τρίπτυχο, το οποίο όλοι είμαστε πνεύμα νου σώμα. Το θέατρο, μέσα στο θέατρο έκανα μια πολύ μεγάλη διαδρομή, οι σπουδές μου στην Αμερική, μετά στην Ελλάδα, μέχρι που έφτασα μέσα από την αυτογνωσία που πήρα μέσα από το θέατρο, κατάλαβα ότι το θέατρο μου ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους για πάρα πολλά άλλα υπέροχους κλάδους, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μελετώ, διαβάζω και ερευνώ, ψάχνοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όχι μέσα από ρόλους και κοινωνικές ταμπέλες της μαμάς του, της ερωμένης, της όμορφης γυναίκας, αν θέλεις, της τρίγκλας ίσως, οτιδήποτε, όπως όλοι οι άνθρωποι τους φορούμε αυτούς τους ρόλους, αυτό που κάνουμε στο θέατρο δηλαδή, άρχισα να αναρωτιέμαι. Και έτσι, έχοντας ένα puzzle μπροστά μου, άρχισα να συνθέτω τα κομμάτια. Εργάζεται βοηθώντας τις ευάλωτες ομάδες γυναικών και παιδιών. Η έρευνα και η μελέτη της για τον υποσυνείδητο άνθρωπο ξεκίνησαν 17 χρόνια πριν και βρίσκονται σε εξέλιξη. Το μέλλον από εδώ και πέρα έχει να κάνει μόνο με εξερεύνηση του αυτού, διότι μίλησε ο Πρωθυπουργός μας για ατομική ευθύνη. Για να πάρεις την ατομική ευθύνη, πρέπει να παίξεις καλά με τον εαυτό σου, να ξέρεις τι θα την κάνεις στην ατομική ευθύνη. Δεν την παίρνεις επειδή κάποιος σου λέει, γιατί μετά μου τρώνεις πάλι. Πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Και τελικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, το τρίπτυχο εγώ, εσύ και η κοινωνία. Γιατί αν εγώ δεν είμαι καλά, εσύ είσαι καλά, η κοινωνία είναι καλά, κανείς δεν είναι καλά, και το αντίστοιχο σε κάθε τρίγωνο. Δηλαδή, αν η κοινωνία πάει χάλια και εμείς δύο είμαστε καλά, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Δραματικών Τεχνών, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και σύμβουλος στο Median Art Board του Lifeboat Foundation Think Tank. Μπράβο τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να βλέπουμε Έλληνες οι οποίοι με τις καινούργιες θεωρίες τους καταφέρουν να κάνουν κάποια βήματα και στο εξωτερικό. Ας πάμε όμως σε μια ιστορική στιγμή που άλλαξε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα καλλιστεία. Και γι' αυτό, για να σας προτείνουμε να δείτε μια κινηματογραφική ταινία. Μης Απειθαρχία. 1970, στο Λονδίνο γίνονται τα καλλιστεία για την ανάδειξη της Μης Κόσμος. Ο Μπομπ Χόουπ, ένας γνωστός σεξιστής ηθοποιός με το πολύ έντονο χιούμορ. Είναι αληθινή ιστορία. Αληθινή ιστορία. Προσπαθεί να λειτουργήσει χιουμοριστικά
μετά ή όπως εκείνος το όριζε τότε, με τις ισορροπίες σε σχέση με τις γυναίκες και τους άντρες, και γίνεται ένα περιστατικό από φεμινίστριες που αλλάζει πραγματικά τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τα καλλιστεία και τα επόμενα χρόνια. Μια πολύ όμορφη ταινία λοιπόν με την Κύρα Νάιτλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ας δούμε ένα βίντεο και ας επανέλθουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα που μαζί με τα τρέιλερ τους θα τις σχολιάζουμε. What a reception! Which country are you from? Grenada. Oh my! I loved this film so much. I loved the script. I loved the themes of the film. The fact that it deals with feminism. The fact that it deals with intersectional feminism and really representations of beauty in terms of the first woman of color winning the competition. I thought it was such a historic moment, and also this incredible cast. I mean, to work with Keira Knightley, Keely Hawes, Jesse Buckley, and our wonderful director Philippa Lowthorpe. I knew that the film was going to be very much rooted in the female gaze, which was exciting. My mum was a writer, my dad was an actor. There were points where she definitely earned more than him. There were points where he earned more than her, but she definitely earned more than him. And it was never an issue in my house. It was simply they were a couple, they were a team, and whoever's earning more at that particular moment is great. When I came out into the real world, I found out that, oh, women aren't meant to earn as much as men because that might emasculate them. It never emasculated my dad, and I mean remotely. So I think that they gave me this kind of sense of you do what you want to do and you don't worry about some guy feeling bad about that. You just try and be the best that you can be. Come on then, you write the message. I'll make sure everyone sees it. Miss World is just so iconic, and I think 1970 is an era I've never explored before. And really just reading about Jennifer and seeing what she did with her life after Miss World, I knew she would be an intriguing character. She became a diplomat and also a psychotherapist. And, you know, so I thought she'd be a really interesting person to talk to. And just the challenge, really, of, you know, inhabiting a real person. I think there's a different responsibility and a different pressure when somebody who you're playing is going to see the film. And to work with all these incredible women, I just couldn't resist the opportunity. I thought, you know, that second wave feminism really pushing things forward, and they achieved a great deal. They didn't achieve equality, and that is still what we're fighting for. And, you know, and I suspect that my kids, when they come out of school, will still be looking at a jobs market where they're not paid the same as man for the same job. And unless we have shared parental leave, you are still going to get employers that will always employ a man over a woman because they will expect that man to be in the job for a longer time and the woman will take a year off with a kid. You know, so I think that they'll still be grappling with it. Hopefully they won't. Hopefully we will have figured it out. But, you know, but it's a long, long fight. Why should we? Αυτά τι ταινίε πότε τι γύρισαν για να έρχονται τώρα. Η συγκεκριμένη έχει γυριστεί το 19. Προ-κορονοϊό, όλε αυτέ. Προ-κορονοϊό. Κατά τη διάρκεια του κορονοϊού έχουν γυριστεί ελάχιστε ταινίε. Πάρα πολλέ ταινίε βέβαια βρήκαν την ευκαιρία να μοντεριστούν. Έχουμε κενό, λέει, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν υπάρχει ταινία να βγάλουμε. Θα υπάρχουν ταινίε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο, γιατί έτσι κι αλλιώ τα γυρίσματα ξεκινούν συνήθω 1,5-2 χρόνια πριν. Υπάρχει το post-production, υπάρχει το pre-production. Θα τρέξουν κιόλα. Και θα τρέξουν. Το ζητούμενο είναι το τι θα γίνει προς τα τέλη της χρονιάς. Αυτό είναι ένα θέμα που σας απειλήσει. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί ξεκίνησε ο τέλος το φεστιβάλ Δοδόνης με όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Εκεί μαέστρος στις συναυλίες της ΕΡΤ είναι εδώ ο δικός μας ο Θόδωρος Λεμπέσης, ο οποίος τον έχουμε μαζί με τον Δήμαρχο Δοδόνης, τον κύριο Χρήστο Δακαλέτση. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ Δοδόνης. Ενδιαφέρονται, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Από κόσμο πώς πήγατε? Άριστα πήγαμε, η πρεμιέρα ήταν εξαιρετική, ήταν καλύτερη του αναμενομένου. Κυριολεκτικά έκανε θράψη τόσο ο κύριος Λεμπέσης όσο και η κυρία Λαζαρίδου που συμμετείχαν στην συντέλεση αυτής της παράστασης, στον Άντα του Σελινόφωτος να υπενθυμίσω. Ξεκίνησε λοιπόν με τους καλύτερους ιόνους το φετινό τέταρτο φεστιβάλ Δοδόνης. Ο κόσμος είχε συμπεριφορά άριστη, πρέπει να το πούμε αυτό και να τους ευχαριστήσουμε. Τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τα πρωτόκολλα. Δεν υπήρξε συνωστισμός και αφέθηκαν οι καλύτερες εντυπώσεις τόσο από τους συντελεστές της παράστασης όσο και από τον κόσμο που προσελθεί αρθρώα.
Για να υποθέσω, ο κόσμος τώρα διψάει για τέτοιες εκδηλώσεις. Έτσι, μετά από τόσο καιρό μέσα και με όλη αυτή την πίεση που έχει υποστεί με την πανδημία, νομίζω είναι μια όαση όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι αλήθεια ότι νιώθουμε και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, γιατί οι στόχοι του φετινού φεστιβάλ ήταν δύο. Πρώτον, να στηρίξουμε το ίδιο το φεστιβάλ και τους καλλιτέχνες που τόσο πολύ αυτός ο κλάδος έχει πληγεί από την πανδημία, αλλά και να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας, μια ανάσα ψυχής στους ανθρώπους να αρχίζουν να βγαίνουν από το καβούκι τους και να σιγά σιγά να επανέρχονται στην κανονικότητα. Πιστεύουμε ότι όλοι οι στόχοι αυτοί έχουν υλοποιηθεί και πηγαίνουμε στην επόμενη παράσταση που είναι σήμερα, στο χώρο εκτός του θεάτρου αυτή τη φορά, γιατί το Φεστιβάλ Δοδόνης απλώνεται σε όλο το Δήμο, σε εμβληματικά σημεία του Δήμου Δοδόνης, στις πηγές του Λούρου με τον Χριστό Θηβαίο, και 5 του μηνός θα επανέλθουμε στον αρχαιολογικό χώρο. Κύριε Λεμπέση, εσείς είστε και καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί στο Φεστιβάλ. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε? Το Φεστιβάλ είναι πολύ πολιτισμικό. Όπως είπε και ο κύριος Δακαλέσης, οι εκδηλώσεις, συναυλίες, οι παραστάσεις καλύπτουν ένα μεγάλο έυρος καλλιτεχνικών δράσεων. Η σημερινή συναυλία, για παράδειγμα, είναι με τον Χρήστο Θηβαίο στο Λίμνο του Περού. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε το Εθνικό Θέατρο με τους Πέρσες. Πρωί, ο Δήμαρχος θα έρθει μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε μια όπερα του ΝΟΕ, όπως το ονομάζουμε. Συνεχίζουμε με τον στον Ιστιστικό του Αρχαίοντα με τον Πάση και τελειώνουμε με τη Λυσιστράτη στις 9 Αυγούστου. Είναι πολυπολιτισμικό, έχει διάφορες κατευθύνσεις, καλλιτεχνικές, συναυλίες, θέατρο, πολυθεάματα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί ένα σπουδαίο φεστιβάλ εδώ στην Κύπρο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να απολαύσει ο κόσμος εκεί τις παραστάσεις σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Πολύ ωραία. Έχεις πάει εκεί στην Δοδόνη? Έχω πάει και χαίρομαι πραγματικά πολύ που τρέχει το φεστιβάλ και που έχουν και επιτυχία και τηρούν φυσικά τα μέτρα ασφάλειας. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ, θα σας αφήσουμε να φυλάσετε εδώ το μαγαζί. Από Δευτέρα θα είναι ο Γιάννης ο Πιταράς για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Εμείς με τον Κομόλη πάμε να μαζέψουμε δυνάμεις, να φορτίσουμε μπαταρίες. Και γυρνάμε πότε μαζί, γυρνάμε 22. Εσύ γυρνάς πιο νωρίς από μένα. Τι εννοείς, θα κάτσεις κι άλλο εσύ? Θα κάτσω λίγο πιο μετά. Όλο τον Αύγουστο έχεις πάρει? Περίπου, εκεί κοντά είμαι. Έχει αγώνες, έχει τελικό κυπέλου. Εντάξει, είναι συνάδελφοι. Δεν νομίζω, 22 γυρνάς. Καλά. Θα φροντίσω εγώ με τη διάθεση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε. Εμείς θα τα πούμε τώρα σε 3 εβδομάδες. Εδώ, Δευτέρα, 5.30 ώρα με τον Γιάννη τον Πιταρά. Μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε μια έτσι μαζική έξοδο σιγά σιγά, όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, προς τα νησιά. Να γυρίσουμε όλοι υγιείς. Όπως ορίζουμε, αυτό είναι το βασικό. Να γυρίσουμε υγιείς και για εμάς και να γυρίσουμε υγιείς γιατί θα γυρίσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και το βασικό πρέπει να τους προστατεύσουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.